Γεια σας. Ελπίζω να ξεκουράστηκες αρκετά μετά την χρονιά που είχαμε. Βέβαια, μεσολάβησε το καλοκαιράκι, πήρες ανάσες. Ελπίζω να έκανες και μερικές απλωτές στην παραλία για να πάρεις κι άλλες δυνάμεις. Εντάξει, η περίοδος αυτή για τους προπονητές δεν είναι περίοδος ξεκούρασης, καλός ή κακός. Σωστά. Είναι περίοδος που πρέπει να προετοιμάσεις την ομάδα την καινούργια σεζόν, πρέπει να δεις παίκτες, να φτιάξεις το ρόστερ. Γενικά, θα έλεγα ότι είναι ίσως πιο σημαντική δουλειά από ό,τι έχει η διαδικασία που συμβαίνει το χειμώνα. Δηλαδή, όσο πιο σωστά στήσεις την ομάδα το καλοκαίρι, τόσο καλύτερα τα πράγματα θα πάνε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν. Πολύ σωστή και σοφή κουβέντα αυτή που λες, coach. Εμείς όμως θα πάμε να πούμε κάτι που τελευταία κυκλοφοράει και στη Ρόδο, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τίνεις να καλύψεις, να κλέψεις τη δόξα του Μάτι του Τηρεσία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούγεται, έχει υποθεί πολλάκι επανειλημμένος, ότι στις επιλογές που κάνεις με το χαμηλό το budget έχεις μια τέτοια διέστηση, μια τέτοια διορατικότητα που οι παίκτες που φέρνεις μεταγραφή βγαίνουν χρυσάφι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια κάναμε καλές επιλογές. Βασικά και πιο σημαντικό από όλα, διαλέξαμε καλούς χαρακτήρες. Από εκεί και πέρα διαλέξαμε και παιδιά τα οποία μπήκαν γρήγορα στο κλίμα και στο ρυθμό της ομάδος, παίξαν καλά και θεωρώ ότι αν όχι όλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό όλων αυτών εξαργύρωσε την καλή του παρουσία στον Κολοσσό με ένα πολύ μεγαλύτερο και ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο την επόμενη σεζόν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν απλοποιηθεί λίγο τα πράγματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεις ένα παίκτη, δηλαδή υπάρχουν κάποια προγράμματα πλέον στον υπολογιστή, το Synergy δηλαδή, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα ο Ισάκη να χρησιμοποιούμε, που κάνει λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία της επιλογής από ό,τι θα έλεγα ήταν τα προηγούμενα χρόνια που στηριζόσουν μόνο σε να δεις ένα παιχνίδι, να δεις δύο παιχνίδια ή να δεις highlights ή κάτι άλλο. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να ακτινογραφείς πολύ λεπτομερώς τον κάθε παίκτη. Καθαρά από κόσκινο. Θέλει και λίγο τύχη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή θέλει να είσαι λίγο, να έχεις και λίγο την τύχη με το μέρος, ώστε ο αθλητής που θα διαλέξεις να είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεται η ομάδα. Κρατάω μία λέξη που είπατε, καλούς χαρακτήρες. Πόσο διευκολύνουν το έργο του προπονητή κάποια παιδιά που είναι και καλοί χαρακτήρες και παράλληλα βγάζουν καλή απόδοση, είναι και καλοί παίχτες, δηλαδή, να το πω έτσι. Ναι, είναι το α και το ω ο χαρακτήρας. Σαφέστατα κοιτάς ένας αθλητής να είναι καλός παίχτης, να έχει στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αν δεν κοιτάξεις το κομμάτι του χαρακτήρα, εγώ είμαι προσωπικά της άποψης ότι δεν τον παίρνεις τον παίχτη, εάν έχει προβλήματα, αν είναι προβληματικός, αν είναι οτιδήποτε. Είναι μια διαδικασία. Γι' αυτό λέω ότι μερικές φορές θέλει να είσαι και λίγο τυχερός. Αλλά πρέπει να το ψάξεις αρκετά, πρέπει να μιλήσεις με τους προηγούμενους προπονητές, πρέπει να πάρεις πληροφορίες από δημοσιογράφους του εξωτερικού ή από παράγοντες, αν έχεις γνωστούς, ή από μάνατζερ, ή από προπονητή που είχες στα κολεγιακά χρόνια ενδεχομένως. Γενικά είναι μια διαδικασία που αυτή είναι περισσότερο πιο δύσκολη, παρά το να δεις ένα παίκτη στο σύνεργο και να δεις αν τα στοιχεία που έχει, τα αθλητικά, τα σωματικά, ταιριάζουν σε αυτό που θέλεις εσύ να παίξεις στην ομάδα σου. Κυρίως η συλλογή και η πληροφορία όσον αφορά το χαρακτήρα είναι που είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Άρα συμφωνούμε και δικαιώνεσαι με αυτό που είπες πριν, ότι το καλοκαίρι δεν το περνάμε ξεκούραστα οι προπονητές. Όχι, σε καμία. Όντως πάρα πολύ δουλειά. Ωστόσο θα πω ένα ερώτημα, γιατί εμείς δεν έχουμε γραμμένες ερωτήσεις, βγαίνουν από τη συζήτηση μαζί σου, coach, να το ξέρεις αυτό. Θα προτιμούσε ο Άρης Ολυκογιάννης ένα παίχτη που θα σηκωνόταν από τα 8 μέτρα και τα 7,5 να βάζει τρίποτα και να πυροβολεί, αλλά θα ήταν δύστροπος χαρακτήρας που θα χαλούσε, με την καλή έννοια θα χαλούσε, γιατί υπάρχει ο προπονητής, υπάρχει το team, υπάρχουν οι συμπαίχτες, το σύνολο ή αν θέλει την πειθαρχία της ομάδας, και να παραβιάζει τον όρο ένας για όλους και όλοι για έναν? Ναι, όχι, εγώ προσωπικά δεν θα έπαιρνε ένα τέτοιο παίχτη. Προσπαθώ να αποφεύγω, όσο έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις, βέβαια, τέτοιου είδους παίχτες. Πάντα προσπαθείς να πάρεις παίχτες που έχουν τη διάθεση να μπουν μέσα σε μια λογική που έχει να κάνει με την ομάδα, γιατί το παιχνίδι είναι ομαδικό, δεν είναι ατομικό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν οι χαρακτήρες αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να δέσουν γρήγορα
μεταξύ τους και γενικότερα να βρεθεί μια χημεία μέσα στα πολιτήρια, αυτό είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό στοιχείο για να δημιουργηθεί μια καλή ομάδα, ειδικά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις τα τελευταία χρόνια, που δεν υπάρχει βασικός κορμός, ναι, σχεδόν στο, δεν θα πω σε όλες, αν εξαιρέσει τις μεγάλες ομάδες, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες βλέπουμε διαρκώς ανακατατάξεις, σπάνια δηλαδή να κρατηθεί ένα-δύο παίκτες από την προηγούμενη σεζόν, οι προπονητές φτιάχνουν σχεδόν καινούργια ομάδα. Εάν γρήγορα δεν δημιουργήσει μια καλή παρέα, τότε δεν θα έρθουν καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ανεξάρτητα αν οι παίκτες είναι καλοί ή όχι. Ναι. Έχω δει στη διάρκεια κάποιων αγώνων της τελευταίας περίοδου, της φετινής, ας το πω έτσι, που τελείωσε το πρωτάθλημα πρόσφατα, σε αρκετά παιχνίδια που είδα την ομάδα, είστε διαπίστωσατε από τους προπονητές που εκεί που ο παίκτης αποδίδει 5, εσείς όχι μόνο από τη διάρκεια της σεζόν, αλλά τουλάχιστον και μέσα στο παιχνίδι ακόμη, καταφέρετε να τον κάνετε να φτάνει το 7 και το 8 πολλές φορές, και το έχω διαπιστώσει ο ίδιος με τα ίδια μου τα μάτια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό, δεν θέλω να μας τα αποκαλύψετε, αλλά είδα κάποιους παίκτες να τους ανεβάζει τόσο μέσα στο γήπεδο, που εκεί που λέγαμε εμείς, μα τώρα τι θα κάνει, μπήκε μουδιασμένος, μπήκε έτσι, μπήκε αλλιώς. Ένα καλάθι με το ζόρι το έβαλε στα 5 λεπτά. Και μετά από λίγο βλέπουμε τον παίκτη να παίρνει και την ομάδα στις πλάτες, με την καλή έννοια βέβαια, έτσι. Και να βάζει και να παίζει και να μοιράζει και να καλύπτει και να σκρινάρει όλα αυτά και να παίρνει και rebound και επίθεση και άμυνα. Αυτή τη μεταβολή που την βλέπουμε εμείς στο ένα λεπτό, εσείς έχετε διαβάσει από το πρώτο λεπτό που μπαίνει ο παίκτης και του βρίσκεται κάτι και τον μεταμορφώνεται τελείως. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στην συνεργασία ενός παίκτη με ένα προπονητή είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια τέτοια σχέση που οι δύο πλευρές να έχουν μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και έναν αμοιβαίο σεβασμό. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό να το χτίσεις στη διάρκεια μια σεζόν. Όποιος το πει ότι είναι εύκολο είναι ψεύτικο. Δεν είναι εύκολο να το χτίσεις και δεν είναι και εύκολο γιατί μιλάμε για 12 διαφορετικούς χαρακτήρες, 12 διαφορετικές προσωπικότητες, άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες με διαφορετική κουλτούρα. Γλώσσα ενδεχομένως. Εντάξει, η γλώσσα μας ενώνει, τα αγγλικά πλέον μας ενώνουν όλους, αλλά με διαφορετικό background, εν πάση περιπτώσει, με άλλη κουλτούρα, δεν είναι εύκολη η διαδικασία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να τους βάλεις όλους κάτω από την ίδια σκέψη και κάτω από την ίδια στέγηση. Σίγουρα θα υπάρξουν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς αντιφάσεις, θα υπάρξουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εγώ είμαι και εγώ άνθρωπος των συγκρούσεων. Σε είδα σε αγώνα να... Ναι, πιστεύω ότι μέσα από τη σύγκρουση... Μέσα αυτή από η ένταση που βγάζεις είναι θετική όμως. Αυτό είναι ακριβώς, το καλό. Ακριβώς. Μέσα από τη διαδικασία αυτή μπορείς να φέρεις αποτελέσματα. Τα τελευταία δύο χρόνια, το ξαναλέω, είχαμε την τύχη να έχουμε παιδιά τα οποία ήταν πολύ θετικοί χαρακτήρες. Ναι. Ήταν παιδιά που έβαλαν κατά κάποιο τρόπο την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους και νομίζω ότι εκεί οφείλεται το γεγονός ότι η ομάδα με λίγα σχετικά μέσα, για να φέρουμε στα οικονομικά, κατάφερε να πετύχει τους στόχους. Βεβαίως, γιατί η περσινή χρονιά ήταν όταν φτάσαμε στο ξεκίνημα και λέγαμε μία εβδομάδα, θα βάλω και τον εαυτό μου για μίλω ότι έξερω, έτσι η κοινή γνώμη με το μπάτζετ που ακούγαμε, τα παιδιά που ακούγαμε, λέμε δύσκολο να γλιτώσουν υποβιβασμό φέτος, αλλά ο Άρης Ολικογιάννης μαζί με τα παιδιά του διέψευσε τους πάντες, έκανε μια εξαιρετική πορεία η ομάδα, είχαμε αποδόσεις πολύ καλές σε πολύ ωραίο επίπεδο, για να μην πω άριστο και μα πούνε ότι σας χαϊδεύω, και λέω μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στη διοίκηση που με αυτό το μειωμένο budget σε σχέση με άλλες ομάδες, ένα νησί ολόκληρο δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τον μπάτσο και να ήμασταν πιο ενισχυμένοι, αλλά μόνο αυτό να μην γίνει και συνήθεια βέβαια, έτσι. Να μείνουμε συνέχεια εντάξει με λίγο μπάτσο το Λυκογιάννης κάνει καλή δουλειά. Όχι, πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να βοηθήσουμε τον Λυκογιάννη διαφορετικά. Είδαμε λοιπόν τον Κολοσσό κάνει φοβερή πορεία για μένα. Και συγχαρητήρια για αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε. Σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη όντως. Γιατί την πρώτη χρονιά η ομάδα είχε πολύ ταλέντο, είχε παίχτες υψηλού επίπεδου και
από τη στιγμή κυρίως που έφυγε ο James γίνοντας τη Λαμποράλ, με τους υπόλοιπους παίκτες που ήρθαν βρέθηκε πολύ γρήγορα μια χημεία και η ομάδα έπαιξε πολύ καλά, μπήκε άνετα στα play-off, έκανε μεγάλες νίκες. Η περσινή σεζόν ήταν πιο δύσκολη γιατί τα οικονομικά, όπως είπες, ήταν αρκετά περιορισμένα. Αναγκαστήκαμε να φέρουμε παίκτες που δεν είχαν εμπειρία ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και γενικά θεωρώ ότι ήταν μια ομάδα η οποία όσον αφορά το ταλέντο της δεν ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό, και η αθλητικότητά της και το ταλέντο της. Αλλά όπως είπα πριν, είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν, ότι ήταν νεαρή σε ηλικία, που σημαίνει ότι δούλευαν πάρα πολύ δυνατά στην προπόνηση. Υπήρχε δηλαδή σταθερά ένας καλός ρυθμός όλη τη χρονιά. Και το δεύτερο ήταν ότι ήταν μια πολύ... είχε βρεθεί μια καλή χημεία μεταξύ των αθλητών. Ήταν καλοί χαρακτήρες, καλά παιδιά. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να βρούμε νίκες νωρίς, να πάρουμε ψυχολογία και από εκεί πέρα να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι και τα play-off. Και μεγάλο βοήθεια είναι η ψυχολογία, δεν το συζητάω. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια, ήταν όντως πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και όποιος δεν την έχει διαπιστώσει, πρέπει να είναι αλλού. Να μην βλέπει μπάσκετ ή να βλέπει κάτι άλλο. Πικ-πον, ξέρω εγώ, χωρίς να μειώνω το πικ-πον. Πιστεύω όμως ότι η φετινή χρονιά, επειδή είστε άνθρωπος που δεν φοβάστε ούτε τη δουλειά αλλά ούτε και τα δύσκολα, και το έχετε αποδείξει, έτσι βλέπω με τις μεταγραφές που έγιναν και τώρα περιμένετε να κάνετε και ένα ακόμη μια μεταγραφή, το σέντερ από ό,τι υποψιάζουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μεταγραφή, νομίζω ότι είστε έτοιμος να μπουτίξετε πάλι με την καλή, σε εισαγωγικά, το μαστίγιο, αυτή την ένταση που βγάζετε, αλλά πολύ ίσως νομίζω ότι έχετε μόνο όντες. Εγώ πιστεύω, άλλη μια φορά, ίσως να κάνω λάθος, αλλά δεν πιστεύω να κάνω λάθος, έχετε μια καλή εκπομπή, μια πολύ καλή μεταδοτικότητα, γιατί δεν είναι μόνο να είναι δεκτικοί οι παίχτες, πρέπει και αυτός που δίνει να είναι καλός στη μετάδοση. Και νομίζω ότι αυτό το πετύχατε, και αυτό ένα στοιχείο μεγάλο, εφέτος, γι' αυτό ξεπεράσατε τα δύσκολα και φτάσε η ομάδα έτσι όπως έφτασε να τερματίσει, έτσι. Εντάξει, φέτος η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Ήμασταν σε καλύτερο βαθμό από ότι ήμασταν την περσινή σεζόν. Αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα να, μέχρι στιγμής, να βρούμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει από την Ευρώπη. Δεν είναι ρούκι δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω. Βρήκαμε και κάποια παιδιά από κολέγιο που εγώ πάντα τα προτιμώ, πάντα τα επιλέγω, τουλάχιστον όσον αφορά στις θέσεις των ψηλών, γιατί είναι πιο εύκολα οι ψηλοί να προσαρμοστούν σε μια διαδικασία από ότι τα γκάρ. Μένει η τελευταία κίνηση, ευελπιστώ εντός των ημερών, ότι θα τελειώσουμε και με το τελευταίο Αμερικανό που έχουμε για τη θέση του βασικού σέντερ, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα. Ελπίζω ότι οι επιλογές που έχουμε κάνει θα μας δικαιώσουν όλους, και όσον αφορά την ποιότητά τους, αλλά κυρίως όσον αφορά το χαρακτήρα, να μπουν γρήγορα μέσα στην νοοτροπία της ομάδας. Θεωρώ ότι και η φετινή σεζόν θα είναι καλή για την ομάδα. Θέλω να ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Δύο χρονιές, πόσο σε στενοχώρησε το ότι αυτή η προσπάθεια που αν τυχόν ερχόταν Ευρώπη, δεν έχουμε την εγκατάσταση για να το κάνουμε αυτό το άλμα, γιατί ένας προπονητής κακά τα ψέματα, γιατί να μην θέλει να παίξει η ομάδα του στην Ευρώπη, όποιο επίπεδο και αν είναι, έτσι. Πόσο σας στενοχωρείτε ότι η εγκατάσταση που έχουμε δεν εξυπηρετεί αυτή την προσπάθεια, αυτή τη δουλέψη να τις έχουμε? Κοίταξα, υπάρχει μια λίγο, θα έλεγα, περίεργη κατάσταση όσον αφορά τον κολοσσό, και θα το εξηγήσω αμέσως. Ο Κολοσσός είναι η μοναδική επαρχιακή ομάδα η οποία είναι σταθερά 10 και χρόνια στην Α1. Είναι μια ομάδα που έχει διοίκηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σταθερή. Έχει καλύψει πάρα πολύ μεγάλο μέρος χρεών που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο στο να τα μηδενίσει αυτά. Έχει μεγάλα οικονομικά μεγέθη όσον αφορά το θέμα των χορηγιών, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια οικονομική επιφάνεια πολύ δυνατή, και γενικά είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε ένα νησί το οποίο είναι πλούσιο εντός εισαγωγικών, έχει δηλαδή δυνατότητες. Υπάρχουν δύο πράγματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν συμβαδίζουν με όλα αυτά που είπα πριν. Το ένα έχει να κάνει με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, αυτό που είπες πριν.
Η αλήθεια είναι ότι το Βενετόπουλο είναι ένα γήπεδο το οποίο δίνει πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα, είναι η έδρα μας. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τον παράγοντα αυτό και να βρούμε όσο περισσότερες νίκες χρειαζόμαστε κάθε χρόνο σε αυτό το γήπεδο. Αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Έχει πάρα πολύ μεγάλα λειτουργικά προβλήματα. Έτσι, έτσι, σωστά. Η οροφή είναι σε κακό χάλι. Δεν υπάρχει γεννήτρια για το γήπεδο. Πέρυσι είχαμε αρκετές φορές το πρόβλημα με τις διακοπές. Με την τάση να πέφτει και να πέφτει και η τάση στο γήπεδο και να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε, γιατί δεν υπήρχε γεννήτρια. Οπότε ήμασταν και εμείς υποχρεωμένοι να περιμένουμε το ρεύμα να έρθει. Και γενικότερα είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι παλιό γήπεδο, απαρχαιωμένο. Σωστά, σωστά. Και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις τις οποίες θα έπρεπε. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι και αυτό στενάχωρο έχει να κάνει με την προσέλευση του κόσμου. Που θα έλεγα ότι δεν είναι αυτή που αρμόζει σε μια ομάδα η οποία είναι σταθερά στην Α1, τα τελευταία δύο χρόνια είναι σταθερά στα play-off. Όπως λες και εσύ, παίζει καλό μπάσκετ, δηλαδή μπορεί να προσφέρει κάτι σε έναν πύλαπλο, σε έναν οικογενειάρχη, θα πάρει την οικογένειά του, τα παιδιά του, δεν ξέρω ποιον, και θα έρθει να περάσει ένα όμορφο σαββατιάτικο απόγευμα. Εκτός από αυτούς τους σταθερούς 400-500 ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν τα διαρκεία τους και γενικά όλη τη διάρκεια της σεζόν είναι κοντά στην ομάδα. Είναι κοντά στην ομάδα και την υποστηρίζουν την ομάδα. Από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσει τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, τις μεγάλες ομάδες δηλαδή που το γήπεδο θα γεμίσει, σε όλα τα άλλα παιχνίδια η προσέλευση του κόσμου είναι, θα έλεγα, ανεμική. Ναι. Δηλαδή είναι αυτά τα σταθερά, τα 400-500 άτομα τα οποία έρχονται και υποστηρίζουν την ομάδα. Που δεν αρμόζει όμως αυτή η τιμή στον κολοσσό coach. Αυτό ότι είναι ένα θέμα που το έχω αναφέρει αρκετές φορές. Το έχουμε πει και άλλες χρονιές βέβαια αυτά. Αλλά το έχω συζητήσει και σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές. Το έχω πει και στις τοπικές εφημερίδες. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, γιατί γενικότερα είναι το μοναδικό εξαγώγημο προϊόν. Προφανώς. Ρόδου και γενικότερα των Δωδεκανήσων, αθλητικό εννοώ. Και του Αιγαίου όλου, ναι, συμπληρώνω όσο εγώ. Όσον αφορά σε επίπεδο αλφα εθνικής κατηγορίας, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Όχι, δεν υπάρχει. Κάτι άλλο. Ελπίζω ότι η φετινή σεζόν θα είναι λίγο διαφορετική και ο κόσμος θα αποφασίσει να έρθει λίγο πιο κοντά στην ομάδα. Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο και να με την παρουσία του να βοηθήσει την προσπάθεια τη δικιά μας. Σωστά, coach, πιστεύω ότι το πρεσβευσίμα θα το τιμήσουμε διαφορετικά φέτος. Έτσι έχω μια τέτοια αισιοδοξία, μια κρυφή αισιοδοξία. Λοιπόν, coach, σε ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, τιμή μας που είσαι, είχαμε εδώ στον Παλμό και στο News 12. Θα τα ξαναπούμε όταν θα έρθεις. Πιστεύω ότι θα κάνει μια συνέντευξη τύπου να τα πούμε όλοι οι δημοσιογράφοι από κοντά, να μην σε παίρνει ο καθένας να μας πει και λίγο για την προετοιμασία. Εντάξει, να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.